πρόθεσμων μέτρων για το χρέος στο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη, αλλά και τη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που θα καταστήσουν πλέον το χρέος βιώσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι χθεσινές δηλώσεις RISE εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχει ενδεχόμενο αλλαγής της συμφωνίας. Αλλαγή της συμφωνίας και τέταρτο μνημόνιο επιδιώκει μόνη η Νέα Δημοκρατία, διακαής πόθεσης οποίας είναι η αποτυχία του τρέχοντος προγράμματος. Στόχος της είναι να επιβάλλει μια σκληρή ατζέντα λιτότητας και να την προσφέρει ως αντάλλαγμα για την ρύθμιση του χρέους. Η πολιτική της αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την κυβέρνηση, είναι επικίνδυνη για την ίδια τη χώρα και για την ίδια την ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει αυτή την εξέλιξη και θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της ρύθμισης του χρέους μαζί με τους εταίρους της στο υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και την εξέλιξη του τρέχοντος προγράμματος, εντάσσεται μεταξύ άλλων και η επίσκεψη του Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα στις 15 και 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας. Και αυτό διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχοντας εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για το ξεπέρασμα της λιτότητας και την αναπτυξιακή στροφή στην παγκόσμια οικονομία, θέτει στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων τη λύση για το ελληνικό χρέος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτήν του την επίσκεψη θα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον κύριο Τζακ Λιού, οι θέσεις του οποίου είναι εξαιρετικά προωθητικές στις συζητήσεις για το ελληνικό χρέος. Αυτό που είναι κρίμα είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει με δηλώσεις στελεχών της στην υποβάθμιση της σημασίας αυτής της επίσκεψης. Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην υπόθεση της εξόδου από την κρίση και δυστυχώς καταλήγει να εκτίθεται διεθνώς. Η πορεία της χώρας, ευτυχώς, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα καταστροφής που επιμένει να παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο τη χώρα μας έχουν επισκεφτεί σημαντικοί διεθνείς ηγέτες, μεταξύ άλλων ο Γάλλος Πρόεδρος Ολάντ, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη Ευρωμεσογειακή Σύνοδος με την παρουσία του συνόλου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Νότου. Καμία σχέση δηλαδή με την απομόνωση που βίωσε η χώρα μας την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας 2010-2014. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνωρίζετε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπουργών με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί συμφωνήθηκε τις έρευνες για τις πρόσφατες εγκληματικές υποθέσεις να αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ μεταξύ άλλων μέτρων η ελληνική κυβέρνηση θα προτείνει και στην ΕΠΟ την αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα οργανωμένο και εγκληματικό σύστημα να γίνει κράτος εν κράτη. Η συντεταγμένη πολιτεία θα εξαντλήσει την αυστηρότητά της στην προσπάθεια αυτή και έχει δίπλα της τους διεθνείς αθλητικούς θεσμούς, την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του αθλητισμού, αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Τέλος, θέλω να κλείσω αυτό το άνοιγμα, εκφράζοντας την ικανοποίηση της κυβέρνησης για τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και να ευχηθώ στα μέλη του καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Μετά τη χθεσινή θετική εξέλιξη, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού παρά τη διαρκή υπονόμευση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αναλαμβάνει ένα βαρύ καθήκον και ο πύχης των προσδοκιών είναι εξαιρετικά υψηλός τόσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσο όμως και στο τίμημα των αδειών. Ακόμη και η Νέα Δημοκρατία, κάτω από τη γενική κατακραυγή που αποτυπώθηκε και σε πρόσφατες μετρήσεις κοινής γνώμης, αναγκάστηκε να υποχωρήσει από τη δεκάμηνη στάση αδιαλαξίας της και να τηρήσει τη συνταγματική της υποχρέωση. Έστω και την τελευταία στιγμή. Να θυμίσω εξάλλου ότι μόλις τρεις μέρες πριν, η Νέα Δημοκρατία έθετε ως προϋπόθεση τη συνολική κατάργηση του νόμου 4339 για να συνενέσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, είναι πια βέβαιον ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα προχωρήσει στη βάση του νόμου 4339. Από τη δική μας πλευρά δηλώνουμε ότι θα είμαστε αρρωγοί του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στη δύσκολη προσπάθεια που αναλαμβάνει να βάλει δηλαδή τάξη και να αποκαταστήσει την συνταγματική νομιμότητα μετά από 27 χρόνια ασυδοσίας και κυριαρχίας των συμφερόντων της διαπλοκής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σκέλος των ερωτήσεων. Παρακαλώ. Να ξεκινήσω, κύριε Εκπρόσωπε, από το θέμα που μόλις
είπατε για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αν στην κυβέρνηση υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί χρονικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αν έχετε εικόνα τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν δοθεί ήδη στα δημόσια ταμεία από τους υπερθεματιστές και αν η κυβέρνηση θα επιμείνει, επειδή άκουσα να το λέτε, σε κάποιες διατάξεις του νόμου, λεγόμενου νόμου Παπά, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την τεχνική υποδομή, τους εργαζόμενους που απαιτούνται σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό κλπ. Λοιπόν, καταρχήν, μόλις τώρα συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει διαβούλευση και θα ακούσουμε τον πρόεδρο και τα νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αυτών θα καταλήξουν τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ στην πρότασή τους για το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την διαγωνιστική διαδικασία. Ως προς το τίμημα, περιμένουμε την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανάλογα με το τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας θα προχωρήσουμε και στις απαραίτητες κατά νόμο ενέργειες. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας, δηλαδή το ζήτημα των κριτηρίων για το διαγωνισμό, αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος Παπά. Αυτός ο οποίος αποκαλέσατε νόμος Παπά, ο νόμος 4339 του 2015 και στη βάση αυτού του νόμου θα προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, ανεξάρτητα, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα καταλήξει ένα χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Μέχρι να γίνει αυτό, θα υπάρξει ρύθμιση γέφυρα για την προσωρινή αδειοδότηση των καναλιών ή θα εξαρτηθεί από το χρόνο, δηλαδή αν πει παραδείγματος χάρη 4 μήνες ή 5 θα το αφήσατε έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα να σέρνετε ή θα πάτε και πάλι σε ρύθμιση προσωρινών αδειών. Η βούληση της κυβέρνησης είναι πρώτα να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη συνέχεια να καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνει αφού μας παρουσιαστεί και το χρονοδιάγραμμα εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Καλησπέρα. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να επιστρέψω στην οικονομία αλλά από μια πιο διαχειριστική καθημερινή πλευρά. Πόσο βοηθά η αύξηση των Υπουργείων και είχε υποσχεθεί προκάτοχό σας ότι το επόμενο σχήμα θα είναι ένα ευέλικτο σχήμα, αποτελεσματικό, το κυβερνητικό. Βλέπουμε αύξηση μελών περίπου 50 παρά ένας. Βοηθά κατά κάποιο τρόπο αυτό στην ελληνική οικονομία? Το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει 48 υπουργούς συν τον Πρωθυπουργό. Και το κυβερνητικό σχήμα φυσικά αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κυβέρνησης. Η αύξηση των υπουργών που είδατε έχει να κάνει και με την συγκρότηση δύο νέων υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πρόκειται για δύο κινήσεις οι οποίες εξυγχρονίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για δύο κινήσεις αναγκαίες. Να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ήδη η τεχνική βοήθεια για την δημόσια διοίκηση έχει δώσει συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση, καθώς η δημιουργία ακριβώς αυτού του Υπουργείου αποτελεί προϋπόθεση ώστε να εξορθολογιστούν οι δαπάνες που γίνονται για τον εξυγχρονισμό των ψηφιακών συστημάτων του δημόσιου τομέα. Να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα, 7 δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν κατά την τελευταία περίοδο με βάση το πρώτο και το δεύτερο ΕΣΠΑ για να εξυγχρονιστεί ο ψηφιακός εξοπλισμός του δημόσιου τομέα και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επικρατεί στην ελληνική δημόσια διοίκηση είναι ένα ψηφιακό χάος. Η δημιουργία του συγκεκριμένου λοιπόν Υπουργείου είναι απαραίτητη για τον εξορθολογισμό των δαπανών και για την διασύνδεση μεταξύ των ψηφιακών συστημάτων. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, νομίζω ότι είναι απολύτως κοινός τόπος ότι είναι ένα απαραίτητο Υπουργείο με δεδομένη την προσφυγική κρίση και τις αυξημένες ανάγκες που έχει η διαχείρισή της. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το συγκεκριμένο σχήμα απολύτως υπακούει στις ανάγκες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η καθημερινή πολιτική.